Για θέματα πυροπροστασίας, αντιμετώπισης σεισμών, πρόληψης και καταστολής πυρκαγιών ενημερώθηκαν από τον διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χανίων Γιάννη Μαραγκάκη το απόγευμα της Παρασκευής, όσοι επισκέφθηκαν τον Οδυσσέα, το πρώτο κινητό εργαστήρι του χαμόγελου του παιδιού που ήρθε και στα Χανιά. Η νέα κινητή μονάδα ενημέρωσης και εκπαίδευσης του οργανισμού σχετικά με την ασφαλή πλοήγηση της τεχνολογίας θα βρίσκεται στη Δυτική Τάφρο μέχρι τις 22 Ιουλίου και θα λειτουργεί από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ, πραγματοποιώντας δράσεις για παιδιά, γονείς αλλά και εκπαιδευτικούς, δίνοντάς τους την ευκαιρία να ενημερωθούν για διάφορα κοινωνικά ζητήματα. Ο Οδυσσέας βρίσκεται εδώ επίσης να ενημερώσει τα παιδιά για τις καλούς και κακούς και την καλή και κακή χρήση του διαδικτύου, για την δυνατότητα που υπάρχει προκειμένου να βρεθεί ένα παιδί το οποίο έχει εξαφανιστεί, για την κακοποίηση, για τη βία, για το bullying, για όλα αυτά τα οποία απασχολούν τα παιδιά. Στον Οδυσσέα θα βρίσκεται σταθερά εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, αποτελούμενο από ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς του οργανισμού, προκειμένου να ανταποκριθεί σε οποιοδήποτε αίτημα των επισκεπτών. Η νέα κινητή μονάδα του Χαμόγελου θα έχει ως λειτουργικό σκοπό την παράδοση σεμιναρίων από εξειδικευμένο προσωπικό σε επαγγελματίες σχετικά με τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν τα παιδιά, τη δυνατότητα να λειτουργεί ως κινητό κέντρο διαχείρισης κρίσεων σε όποια περιοχή υπάρχει ανάγκη, καθώς διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό και τέλος την εκπαίδευση και ενημέρωση επαγγελματιών στην παροχή πρώτων βοηθειών. Ο σκοπός μας είναι να δούμε, να βρούμε τρόπους σύμπραξης και γι' αυτό το λόγο είπαμε ότι κόντρα στους καιρούς δεν θα σταματήσουμε αυτή τη δράση. Είμαστε εδώ λοιπόν και μαζί με όλες τις υπηρεσίες προκειμένου να δούμε τι θα κάνουμε, πώς θα οργανωθούμε σε μια εξαφάνιση ενός παιδιού, σε μια έκτακτη ανάγκη, σε μια φωτιά, σε μια διαδικασία η οποία χρειάζεται υποστήριξη και συμπαράσταση. Ειδικότερα όταν υπάρχουν αδυναμίες του συστήματος και θα πρέπει να τις καλύψουμε. Την 3η 21 Ιουλίου στη Δυτική Τάφρο από τις 9 το πρωί στις 2 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία. Η δράση του Οδυσσέα πραγματοποιείται πανελλαδικά υπό την αιγίδα και με τη συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα του Κέντρου Άμεσης Κοινωνικής Επέμβασης Κρήτης στο χαμόγελο του παιδιού, κρήτη-παπάκι-χαμόγελο.gr.